παιδιά, από ό,τι είδατε από τον τίτλο και από το thumbnail, ναι, και από το thumbnail, ότι, να το πω, έχουμε, όπα, Fall Guys εναντίον Brawl Stars, οκ. Okay. Δεν τα βάλω τώρα στο χέρι μου, okay, γιατί δεν μπορεί να κάνει για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, ναι. Οπότε πάμε, ποιο θα έχει τα περισσότερα πράγματα. Ποιο έχει πιο πολλούς παίχτες. Και, δηλαδή skins, παίχτες. Στο Fall Guys δεν έχει παίχτες, αλλά έχει πολλά skins. Okay. Εδώ πέρα έχουμε ισοπαλία 1-1. Ποιο έχει μεγαλύτερο range. Δεν εννοώ παίχτη. Εννοώ να σπάς νεύρα, να τα γκρεμίσεις όλα. Fall Guys, έλα. Μη πείτε Brawl Stars, για μερικούς είναι Brawl Stars. Για μένα είναι τέτοιο Fall Guys. Αλλά για τους πιο πολλούς είναι Fall Guys, οπότε Fall Guys 2-1. Ποιο έχει... μισό να σκεφτώ. Ποια πει... ναι. Ποιο παιχνίδι από τα δύο έχει τις περισσότερες πίστες. Όλοι ξέρουμε το Brawl Stars 2-2. Ποιο έχει πιο ωραία γραφικά. Είναι το Fall Guys. Μη πει κανένα στο Brawl Stars, δεν είναι καλά τα γραφικά του. Σοπαλία βασικά είναι. 3-3. Πιο πολλά εμπόδια. Αν ξέρει το Brawl Stars, πολλοί λέτε ότι δεν έχει. Έχει τους στίχους που πηγαίνεις, είναι μέσα στη μέση και απλώς εμποδίζουν να περάσεις. Όχι, έχει το Fall Guys, έχει πιο πολλά εμπόδια. Αυτά που στριφογυρίζουν γύρω-γύρω, όλα αυτά είναι εμπόδια. Οπότε νικητής το Fall Guys με 4-3. Οπότε bye.